επιχείρηση, κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Μενούλη Παπά, βάζοντας υπόψη όλα τα θέματα τα τωρινά που είναι πρωτόγνωρα σε εμάς, ειδικά το κομμάτι της εκπαίδευσης των μαθητών, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πήραμε ομόφωνα μια απόφαση για να διαθέσουμε στα παιδιά, όπως είπα, τα κέντρα δημιουργικής αποσχόλησης από ένα τάπλετ. Από ένα τάπλετ το οποίο αυτό είναι βάση με το δεδομένο που δίνει το Υπουργείο, θα πρέπει να το υποστηρίξει όπως πρέπει το σύστημα για να μπορέσει να γίνει και μια σωστή και ασφαλή διαβίου μάθηση. Έτσι. Άρα μιλάμε για 400 τάπλετ, όσα είναι και τα παιδιά των γεγραμμένα στον Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Πιάνουμε περίπου το 90% των παιδιών αυτή την κίνηση και ευελπιστούμε πως θα είναι το πιο ωφέλιμο για τους αυριανούς πολίτες αυτού του τόπου, που αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε σε τέτοιο είδος εκπαίδευσης. Άρα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα το έχουν τα παιδιά τους στα χέρια τους, θα είναι στο σπίτι τους και από εκεί να κάνουν την, ας το πούμε, την, όλη την μάθηση την εκπαιδευτική. Αυτό το κάθε τάπλετ που θα έρθει στα χέρια των παιδιών θα είναι ατομική τους περιουσία. Δεν είναι δικά. Μάλιστα. Οπότε είναι αυτό μία δωρεά από το Δήμο. Αυτό είναι μία χορηγία, μία δωρεά από την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Μενούλη Παπά, γιατί μιλάμε για τα 400 τάπλετ. Για το κομμάτι των λάπτοπ είναι θα πάνε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία είναι από το κομμάτι της σχολικής επιτροπής του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Για τα τάπλετ που αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο, είναι το δώρο για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών που έχουμε εγγεγραμμένα σε όλο το Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε αυτή τη δύσκολη φάση, που θα έλεγα, αν μου επιτρέπει η έκφραση, που περνάμε, ότι σκεφτόμαστε και επενδύουμε σε αυτά τα παιδιά, που είναι υποχρέωση νομίζω όλων. Όλων,